μωρά και έναν καιρό ήταν τρία γουρουνάκια, τρία μικρά παχουλά ροδοκόκκινα ολοστρόγγυλα χαριτωμένα γουρουνάκια. Ένα πρωί ο πατέρας τους, ο κυργουρούνης, τα φώναξε και τα τρία και τους είπε σοβαρά. Αγαπημένα μου παιδιά, τώρα γινήκατε αρκετά μεγάλα. Καιρός είναι να βρείτε μονάχα σας το δρόμο σας μέσα στη ζωή. Τι θα πει αυτό, μπαμπά? Θα πει ότι πρέπει κι εσείς να βγείτε στον κόσμο, να δουλέψετε και να κερδίσετε το φαΐ σας. Τι καλά, θα πηγαίνουμε όπου θέλουμε. Ακούστε με πρώτα και μετά έχετε όλο τον καιρό να χαρείτε. Ναι, μπαμπάκα, σε ακούμε. Εκείνο που θέλω από σας είναι το να μην ξεχάσετε πως κανένα γουρουνάκι, με ακούτε, κανένα δεν έπαθε ποτέ τίποτα από την πολλή δουλειά. Ενώ τα τεμπέλικα, εκείνα που δεν έχουν τίποτα άλλο στο νου τους από το πώς να χοντρίνουν, ξέρετε τι παθαίνουν? Τι, μπαμπά? Δεν τα καταφέρουν να ξεφύγουν από... Από τον πεινασμένο γερολίκο. Ακριβώς. Πηγαίνετε λοιπόν κι εσείς, δουλέψετε, φτιάχτε το σπιτικό σας και προφυλαχθείτε από το γερολίκο. Μοιράστηκαν σαν αγαπημένα αδερφάκια τα λίγα λεπτά που τους έδωσε ο πατέρας τους και ξεκίνησαν το καθένα από ξεχωριστό δρόμο, αφού πρώτα ορκίστηκαν μεταξύ τους να βλέπονται τακτικά. Το πρώτο γουρουνάκι, που δεν μπορούμε βέβαια να το πούμε τεμπέλικο, μα που του άρεσε να κάνει τις δουλειές του όσο μπορούσε πιο εύκολα, συνάντησε στο δρόμο έναν άνθρωπο που κουβαλούσε ένα δεμάτι άχυρα. Τότε σκέφτηκε: να με τι θα χτίσω το σπιτάκι μου, με άχυρο, και φτηνό είναι και ζεστό, και το πιο σπουδαίο θα τελειώσω γρήγορα. Ε, άνθρωπε! Τι θέλεις, γουρουνάκι μου? Πόσο γυρεύεις για αυτό το άχυρο? Τι το θέλεις το άχυρο, γουρουνάκι? Θέλω να χτίσω το σπιτάκι μου, άνθρωπέ μου. Τότε θα σου το αφήσω μόνο 2 δεκάρες. Ευχαριστώ πολύ, καλέ μου άνθρωπε. Το γουρουνάκι πήρε το άχυρο και άρχισε βιαστικά να χτίζει το σπιτάκι του. Το δεύτερο γουρουνάκι, που όπως είπαμε είχε τραβήξει άλλο δρόμο, συνήντησε έναν άλλο άνθρωπο που πουλούσε ξύλα. Τον πλησίασε και του λέει: κυρ Ξυλοκόπε, μου πουλάς αυτά τα ξύλα? Με 3 δεκαρούλες είναι όλα δικά σου, γουρουνάκι μου. Πάρτες. Το γουρουνάκι αγόρασε τα ξύλα και άρχισε να χτίζει το σπιτάκι του με τραγούδια και χαρές. Τραλαλά, τραλαλά, τραλαλαλαλαλαλα. Ο πατέρας μας είπε πως πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Μα είναι σωστή διασκέδαση το να χτίζεις τόσο εύκολα το σπίτι σου. Τραλαλά, λαλαλαλα. Μόλις πλησίαζε να το τελειώσει, έφτασε το πρώτο του αδελφάκι. Ε, ακόμα να τελειώσεις το χτίσιμο? Εγώ τελείωσα εδώ και ώρα και τώρα είμαι ελεύθερο να παίξω με την ψυχή μου. Στάσου και σε ένα λεπτό τέλειωσα κι εγώ. Ας αφήσουμε όμως τα 2 γουρουνάκια να παίζουν και ας ρίξουμε μια ματιά και στο τρίτο. Αυτό, παιδιά μου, ήταν διαφορετικό από τα αδελφάκια του. Αυτό ούτε βιαζότανε και ούτε την πολλή δουλειά φοβότανε. Πήγαινε σκεφτικό στο δρόμο του όταν συνάντησε ένα κεραμιδάδικο. Ξέρετε, παιδιά, τι είναι το κεραμιδάδικο? Εκεί που φτιάχνουν κεραμίδια, τούβλα, στάμνες. Μπαίνει μέσα λοιπόν και ρωτά το μάστορα. Κύριε μάστορα, όμορφα είναι τα τούβλα σου. Πόσο ζητάς για όλα? 5 δραχμές, γουρουνάκι. 5 δραχμές? Α, δεν έχω τόσα λεφτά. Μπορείς να με περιμένεις? Ίσαμε αύριο το πρωί. Άντε, θα σου κάνω αυτό το χατήρι. Μα ίσαμε αύριο, όχι παραπάνω. Αύριο πρωί θα είμαι εδώ. Μέσα σε μια μέρα το γουρουνάκι μας έτρεξε εδώ, έτρεξε εκεί, καθάρισε ένα στάβλο, κουβάλισε πέτρες, ξεκόκισε καλαμπόκι. Με λίγα λόγια, έκανε δουλειά για 3 άντρες και έτσι εξοικονόμησε τις 5 δραχμές που κάναν τα τούβλα. Τα άλλα 2 γουρουνάκια, αφού βαρέθηκαν τα παιχνίδια... Τι λες, δεν πάμε να βρούμε και τα άλλα αδελφάκι μας να δούμε τι έκανε? Και δεν πάμε, τι έχουμε να χάσουμε? Δεν άργησαν να το βρουν. Ήταν ανεβασμένο σε μια σκαλοσιά και έχτιζε το τούβλινο σπίτι του. Τι κάνεις εκεί, αδελφούλη μου? Ε, δεν βλέπετε, χτίζω το σπίτι μου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κουράζεσαι τόσο. Αυτό δεν είναι σπίτι για γουρουνάκια, τα δικά μας είναι πιο απλά. Άστον, δεν τον ξέρεις τώρα? Αν πώς δεν τον ξέρω, του αρέσει να δουλεύει ο βλάκας. Ναι, γελάτε και κοροϊδεύετε, μα θα τα πούμε σαν έρθει ο λύκος. Ο λύκος? Ναι. Με το σπίτι που έφτιαξα και με μια γερή πόρτα από ξύλο βελανιδιάς, δεν θα μπορέσει να μου κάνει τίποτε ο λύκος. Ακούς να φοβάται το λύκο? Μα στα αλήθεια πιστεύεις το λύκο? Αυτά μας τα έλεγε ο μπαμπάς για να καθόμαστε φρόνιμα σαν είμαστε μικροί.
Έλαψε το χτίσιμο και έλα να παίξουμε λιγάκι. Και αύριο μέρα είναι. Έλα να πάμε στην πόλη. Πηγαίνετε εσείς. Εγώ πρέπει να τελειώσω πρώτα. Εμάς τι μας νοιάζει. Πάμε, αδελφούλη μου, και ας τον αυτόν. Εν τω μεταξύ, στο γειτονικό δάσος ζούσε ο Λύκος. Ένας κακός, πονηρός και πεινασμένος Λύκος, που η πιο μεγάλη του επιθυμία ήταν να φάει ένα μικρό τρυφερό γουρουνόπουλο. Εκεί λοιπόν που καθόταν μισοκοιμισμένος και ονειρευόταν γεύματα με κοτόπουλα και χοιρινές μπριζόλες, να σου και οι φίλοι μας, τα δύο γουρουνάκια που παίζαν ξένιαστα στο δάσος. Μόλις τον βλέπουν, τα χάνουν και γίνονται κίτρινα από το φόβο τους. Ευτυχώς όμως που τους έκοψε να το βάλουν στα πόδια, και μάλιστα από διαφορετικό δρόμο το καθένα. Ο Λύκος τότε παίρνει το πρώτο από πίσω τρέχοντας και το φτάνει μέχρι το αχυρένιο σπιτάκι του. Ποιος είναι? Εγώ, ο Λύκος γουρουνάκι. Άνοιξέ μου που κάτι έχω να σου πω. Όχι, δεν σ' ανοίγω γιατί εσύ θα με φας. Και θα ρεις πως είσαι ασφαλισμένος στο αχυρένιο σπιτάκι σου. Το μυαλό σου και μια λίρα. Έχω συρτώσει καλά την πόρτα. Κι εγώ χυμάω και φυσώντας σου γκρεμίζω το σπίτι. Για φύσα να δούμε πως φυσάς. Το γουρουνάκι δεν το πίστεψε, μα σαν φύσηξε ο Λύκος, το αχυρένιο σπίτι σκορπίστηκε στον αέρα. Ο Λύκος ρίχνεται πάνω στο σωρό τα άχυρα, μα ευτυχώς το γουρουνάκι πρόλαβε και έφυγε να κρυφτεί στο ξύλινο σπιτάκι του αδελφού του. Αδερφάκι, αδερφούλη μου, άνοιξέ μου, άνοιξέ μου, και με κυνηγάει ο Λύκος να με φάει. Μη για το Θεό, μη το φέρνεις εδώ πέρα, γιατί θα μας φάει και τα δύο. Άνοιξέ μου γρήγορα. Έλα, παίρνα μέσα. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, με πήρε από πίσω. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε ασφαλισμένα. Το δικό μου σπίτι είναι πιο γερό από το δικό σου. Θεούλη μου, νάτος, απ' έξω είναι ο Λύκος. Γουρουνάκια, ανοίξτε μου που έχω να σας δώσω κάτι. Φεύγα παλιόλικο και δεν σ' ανοίγουμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι μας θέλεις. Ανοίξτε μου, γιατί θα πέσω απάνω στο σπιτάκι σας και θα τον γκρεμίσω. Αυτό δεν είναι σαν το άλλο από άχυρο. Τώρα θα δείτε. Θεούλη μου! Παναγίτσα μου! Τρέχα, τρέχα γρήγορα, να σωθούμε. Και τα δυο άμυαλα γουρουνάκια το βάλανε στα πόδια για να σωθούνε στο πέτρινο σπίτι του τρίτου. Βοήθεια! 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 Αδερφάκι γουρουνάκι, άνοιξε και μας κυνηγά ο Λύκος! Βέβαια, το φαντάστηκα πως κάτι τέτοιο θα γινότανε. Περάστε τώρα γρήγορα μέσα. Έτσι. Δε βάζεις κάτι πίσω από την πόρτα? Δεν χρειάζεται. Καθίστε. Σας στο σπίτι σας. Πιστεύεις πως το σπίτι σου θα κρατήσει το Λύκο? Μάλιστα. Γιατί το δικό μου είναι αβουτούβλο. Και καλά χτισμένο. Εγώ λέω να φύγουμε μια ώρα αρχίτερα από την πίσω πόρτα. Να κάθεστε εκεί που καθόσαστε. Γουρουνάκια, καλά μου γουρουνάκια, γιατί δεν θέλετε να γίνουμε φίλοι? Ανοίξτε μου να δω κι εγώ αυτό το ωραίο σπίτι. Να πας λίγοι από εκεί που ήρθες και να μας αφήσεις ήσυχους. Ανοίξτε μου με το καλό, γιατί θα μπω με το ζόρι. Ναι. Θα ήθελα πολύ να σε έβλεπα. Θα πέσω πάνω στο σπίτι και θα το γκρεμίσω, έτσι όπως έκανα και στα άλλα δύο. Για δοκίμασε. Με κοροϊδεύετε κιόλας. Να λοιπόν. Ωχ, το κεφαλάκι μου. Ωχ, η πλατούλα μου. Τι έπαθες, καλέ μου, Λύκε? Φανάς πουθενά. Δεν πρόσεξε και χτύπησε. Έβαλε κάτω την ουρά και έφυγε και ο Ρολίκος χωρίς να πει κουβέντα. Τρομάρα που πήρα. Θυμόσαστε που με κοροϊδεύατε, που έχτισα τούβλινο το σπίτι μου? Και εμείς σε λέγαμε κουτό που καθόσουν και σκοτωνώσουν στη δουλειά. Και σε κοροϊδεύαμε για το Λύκο. Αυτό να σας γίνει μάθημα. Εγώ που φαντάστηκα ότι κάπως έτσι θα συνέβαινε, έφτιαξα επίτηδες μεγάλο το σπίτι για να σας χωρέσω όλους μαζί. Δηλαδή θέλεις, θα μας αφήσεις να μένουμε εδώ? Αυτό σας λέω κι εγώ. Τι καλός πεις, αδελφούλη μας, τι καλός.
Ο Λύκος, άσχημα χτυπημένος στο κεφάλι, γύρισε στο δάσος και δεν ξαναφάνηκε. Μάλιστα ακούστηκε ότι ψόφισε εκεί πεινασμένος και άρρωστος. Τα τρία γουρουνάκια, τώρα που δεν είχαν πια το φόβο του Λύκου, ρίχτηκαν ξένιαστα στη δουλειά και κάθε βράδυ ευτυχισμένα μαζευόντουσαν μπροστά στο τζάκι, θυμόντουσαν την περιπέτειά τους με το Λύκο και γελάγανε.